Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το υπάρχει θέμα. Έχουμε περάσει το τρίτο μέρος. Θα καλησπερίσουμε αμέσως τώρα με τον Κυριάκο Μάνεση, χωρίς πολλούς προλόγους. Έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές και του οποίου η γνώμη και η άποψη είναι, θα λέγει κανείς, ένα διαρκές πεδίο και βάση συζήτησης όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, μαζί μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Είχε ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα σήμερα. Επέστρεψε και από την Κρήτη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά εσείς. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα είστε καλά. Αναβάλλεται η αυριανή σύσκεψη των Προέδρων σχετικά με τη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοελεπτικού Συμβουλίου. Πάμε την Πέμπτη. Η ανακοίνωση την οποία εκδώσατε εσείς ως κόμμα είναι εξαιρετικά δεικτική. Λέτε ότι οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να υπαναχωρήσει στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Διαφορετικά δεν θα συγκροτηθεί Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Και εσείς είπατε, θυμάμαι στην προηγούμενη συνομιλία μας, ότι αν δεν συγκροτηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, αυτό θα είναι η αρχή πολιτικών εξελίξεων, ίσως ακόμη και εκλογών. Επιμένετε σε αυτήν την ανάλυση, κύριε Πρόεδρε? Ακούστε, αν δεν βρεθεί λύση για το ΕΣΟΡΟΥ, βεβαίως τα πάντα μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί, γιατί η κυβέρνηση επιμένει να κυβερνά μόνη της. Αλλά για την κυβέρνηση φτάνει το 2,5 πέμπτα. Για το ΕΣΟΡΟΥ όμως θέλει 4 πέμπτα. Δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό δυστυχώς η κυβέρνηση και θέλει, πάει με λιγμούς και με τερτύπια, να εφαρμόσει το 2,5 πέμπτα και στο ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Μία υποχώρηση πρέπει να κάνει και ο Τσίπρας. Μία υποχώρηση. Μέχρι τώρα, για τη θέση του Προέδρου, κύριε Λεβέντη. Για τη θέση του ΕΣΟΡΟΥ γενικώς, όχι μόνο του Προέδρου, είναι και τα άλλα μέλη. 9 άτομα είναι. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, επειδή έκανε δική της πρόταση για πρόεδρο? Βέβαια, έκανε μία πρόταση και έχει πει να πάρθει πίσω ο νόμος Παπά. Το οποίο συμφωνείτε. Τα οποία, αν γίνουν αυτά τα δύο και δεν συμβάλλει η Νέα Δημοκρατία, ο λαός θα την καταδικάσει. Διότι αυτούς τους δύο όρους έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία. Έχει βάλει να πάρθει πίσω ο νόμος Παπά και να εγκριθεί ένα δικό της άτομο ως πρόεδρος. Για μια συνταγματική υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων πρέπει να μπαίνουν όροι στην ελληνική δημοκρατία. Βέβαια, διότι όταν για ζητήματα που ο νομοθέτης ζητάει αυξημένη συνένεση, σημαίνει ότι δεν τα χορηγεί στην κυβέρνηση αυτά τα δικαιώματα, τα χορηγεί στη Βουλή. Καταλάβατε, ο νομοθέτης δεν θα μίλαγε καθόλου στο Σύνταγμα για ΕΣΟΡΟΥ αν ήθελε όλα να γίνουν με 2,5 πέμπτα. Αλλά από τις 5 ανεξάρτητες αρχές έχουν συγκροτηθεί. Τι σας λέει αυτό? 4 από τις 5 έχουν συγκροτηθεί, αλλά έχουν συγκροτηθεί εις ανύποπτων χρόνων και πριν έρθουν τα πράγματα. Εδώ πήρε ο κύριος Παπάς, πήρε απάνω του, προσπάθησε δηλαδή να αλωτριώσει την νομοθεσία και να πάρει δικαιοδοσία που το Σύνταγμα δίνει στο ΕΣΟΡΟΥ να την πάρει πάνω του. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Να λέμε την αλήθεια, έκανε λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε, εγώ δεν ξέρετε ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαι ιδιαίτερα επικριτικός. Καυστικός και επικριτικός και καυστικός και τα λοιπά. Αλλά εδώ τα πάντα ξεκίνησαν από το ότι πήρε ο κύριος Παπάς επάνω του ευθύνη την οποία το Σύνταγμα χορηγεί στο ΕΣΟΡΟΥ. Και ξεκίνησε ο κατήφορος. Κύριε Πρόεδρε, οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Παπά λένε ότι, μάλλον οι σημερινές πληροφορίες που ο Αθηναϊκός Τύπος προβάλλει στις ηλεκτρονικές σελίδες, λένε ότι αν την Πέμπτη δεν υπάρξει συγκρότηση, συμφωνία και συγκρότηση, ναι, τότε είναι πολύ πιθανόν η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Ναι, αυτά είναι παράνομα πράγματα. Διότι σας λέγω, το Σύνταγμα όλη την αρμοδιότητα της αδειοδότησης την χορηγεί στο ΕΣΟΡΟΥ. Όσο η κυβέρνηση παρανομεί, θα τα βρίσκει μπροστά της.
Και τότε και λέει και έσετε η εσχάτη πλάνη μείζων της πρώτης. Κύριε Πρόεδρε, παράνομη όμως είναι και η μη αδειοδότηση των καναλιών. Όπως και η προσωρινή αδειοδότηση. Εντάξει. Και αυτό είναι αντισυνταγματικό, όχι μόνο παράνομο. Ακούστε, η μη αδειοδότηση είναι μια γενική έννοια αδράνειας του πολιτικού συστήματος. Ενώ το να παίρνει πάνω του υπουργός ευθύνες που ορίζει το Σύνταγμα για άλλο παράγοντα, για άλλο θεσμό. Είναι παράνομη πράξη. Αυτό είναι παράνομη και πράξη. Αντισυνταγματική ταυτό. Μην μπερδεύουμε μια γενικότερη αδράνεια στην οποία μετέχουν δικαιοσύνη, θεσμοί, οι πάντες. Μην την μπερδεύουμε με μια παράνομη πράξη ενός ανθρώπου που έχει ο ένας άνθρωπος αυτός ακέραιη την ευθύνη. Κύριε Πρόεδρε, ο ανασχηματισμός πώς σας φάνηκε? Ο ανασχηματισμός μου φάνηκε μια κατάσταση πώς πάει μια νύφη και νοικιάζει ένα νυφικό και μετά το πετάει πίσω να το φορέσει η άλλη νύφη. Μια παρέλαση από νύφες. Αυτό ήταν, διότι χρειάζεται ανασχηματισμός θέσεων, όχι ανασχηματισμός προσώπων. Ξέρετε, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κάνει πολλούς ανασχηματισμούς προσώπων. Στην ουσία όμως κατέστρεψε τη χώρα, γιατί όλοι διορίζανε, κλέβανε, τρώγανε, δεν κάνανε τίποτα άλλο. Τι κερδίσαμε από τους 100 ανασχηματισμούς που είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου? Κερδίσαμε τίποτα? Λοιπόν, αν πιστεύει και ο Τσίπρας ότι κερδίζει χρόνο, εγώ νομίζω δεν κερδίζει. Εσείς νιώθετε, κύριε Πρόεδρε, ότι πάμε σε εκλογές? Νιώθετε δηλαδή ότι... Έτσι νιώθω. Νιώθω γιατί θα σας πω που το βασίζω ότι πάμε σε εκλογές. Στο ότι κρατάνε τον Τσίπρα για να κάνει τις αλλαγές στην νομοθεσία, στη Βουλή. Αυτά. Εκεί τα καταφέρνει ο Τσίπρας να κάνει νόμους. Γιατί οι βουλευτές του, για να μην πέσει η κυβέρνηση, ψηφίζουν. Εκεί που ο Τσίπρας είναι μηδέν και δεν αποδίδει καθόλου, είναι στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Εγώ πιστεύω λοιπόν θα τον κρατήσουν μέχρι να τελειώσει η αξιολόγηση, τον κύριο Τσίπρα, γιατί τους κάνει όλα τα χατήρια και υπογράφει τα πάντα, και όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων θα τον πετάξουν σαν τη μύγα από το γάλα. Και αν του βγει η αξιολόγηση, Πρόεδρε, μα και η διευθέτηση του χρέους, πιστεύετε εσείς ότι ο ελληνικός λαός θα ζητήσει εκλογές? Ακούστε, αυτό με διευθέτηση του χρέους, αν το ελπίζει, θα είναι πολύ επιπόλαιος και αφελής. Εγώ με τη Γερμανία έχω πολύ μεγαλύτερες σχέσεις από ό,τι ο κ. Τσίπρας και γνωρίζω ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μετακύληση χρέους, επιμήκυνση πληρωμής και μείωση επιτοκίων. Ενώ και ο Τσίπρας σαφώς ομιλεί, αν δεν κάνω λάθος. Για κούρεμα. Λοιπόν... Κύριε Πρόεδρε, ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας είχαμε απόψε. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι είχατε βεβαρημένο πρόγραμμα σήμερα, μου είπαν συνεργάτες σας. Τώρα, αυτή τη στιγμή έφτασα σπίτι μου από το... Τόση ώρα σας ευχαριστώ που σας λέω από το αεροδρόμιο προς το σπίτι μου. Σας ευχαριστούμε που μας θυμήσατε. Αλλά σας αγαπάω την Κέρκυρα, αγαπάω και το σταθμό σας αγαπάω που είναι πάντα πρόθυμος και ωραίος και δημοκρατικός. Να είστε καλά. Αλλά και την Κέρκυρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την περιοχή των Ιωνίων γενικώς. Καλό βράδυ. Καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ.